Κύριε Λασκαράτου, κύριε Σκάλκο, η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη για την εξέλιξη της πανδημίας, παίζει με τη ζωή του λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να επιτάξει τώρα τον ιδιωτικό τομέα. Αρνείται να το κάνει. Αντίθετα τους μπουκώνει με χρήμα. Να προσλάβει τώρα εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Να ανοίξει τα νοσοκομεία που έχει κλείσει. Να υπάρξουν υποδομές. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το lockdown, γιατί αυτή είναι η λύση που έχει βέβαια η κυβέρνηση, την απαγόρευση κυκλοφορίας. Αντί να πάρει μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, αντί να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα και να βρεθούν νέες ΜΕΘ, νέες κλίνες, για να είναι όλοι στον πόλεμο, όπως λέμε, που έχουμε πόλεμο με τον κορονοϊό, με την πανδημία. Και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τα εμβόλια. Βλέπετε και τα εμβόλια είναι στα χέρια των φαρμακοβιομηχανιών, οι οποίοι με το σταγονόπεδο τα δίνουν στις χώρες. Βέβαια υπάρχει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ξέρουμε βέβαια και ποια είναι αυτή η συμφωνία. Τα δις ευρώ που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στις φαρμακοβιομηχανίες τα πληρώνει ο λαός και εμβόλια δεν βλέπει. Αλλά το εμβόλιο από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία, γιατί αυτή θα υπάρξει. Είναι μακροχρόνια διαδικασία. Άρα λοιπόν τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση επήγουν. Μάλιστα. Έπρεπε να τα πάρει χθες. Δεν μπορεί να παίζει, να βάζει στον τζόγο τη ζωή του λαού μας. Μια απάντηση, βλέπετε, κύριε Σμακοπούλη, κύριε Κατσότη. Έχουμε εκατόμπες νεκρών. Έχουμε τόσα κρούσματα και συνεχίζει μια κατάσταση δύσκολη και θα είναι πιο δύσκολη. Ναι. Ο λαός δεν αντέχει άλλο. Μισή απάντηση από την κυρία Σημακοπούλου.